Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να ξεκινήσουμε έτσι. Μπαίνουμε στο Τριώδιο, έτσι δεν είναι? Αρχίζουν τα δύσκολα τώρα από εδώ. Μέχρι τώρα, από γιορτές και από χαρές, καλά είμαστε. Από τα δύσκολα τώρα να δούμε πώς θα. Λοιπόν, 16η Κυριακή εδώ του Τελώνου και του Φαρισαίου. Είναι από το Καταλουκάν, το γνωστό κείμενο της παραβολής, έτσι. Είπε ο Κύριος, λέει, την παραβολή ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξαστε. Ο εις Φαρισαίος και ο έτερος Τελώνης. Πάλι καλά που τους αφήνανε και τους τελώνηδες δηλαδή. Διότι τώρα Τελώνης να ανεβαίνει μαζί με τον Φαρισαίο. Τους αφήνανε και τους καημένους Τελώνηδες να ανεβαίνουνε. Παρόλο που... Αλλά θέλαν και τη δραχμή βέβαια, είναι και ο βολός. Επομένως υπήρχε λόγος να επιτρέψουμε και τους Τελώνηδες. Λοιπόν, ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν τα αυτά προσήφιετο. Λοιπόν, ακόμα και η έκφραση των σταθείς προς εαυτόν δείχνει ότι στήθηκε ωραία, στήθηκε καλά, στήθηκε, πήρε και πόζα. Έκανε και το χέρι του προφανώς κάπως έτσι και ατένιζε, ας πούμε, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων. Και αρχίζει από εδώ και πέρα η κατάκριση. Ακούστε τι είναι η λυπή των ανθρώπων. Άρπαγες, άδικη μυχή. Λοιπόν, αυτή είναι η λυπή των ανθρώπων. Κοιτάξτε πως ο άνθρωπος αυτός, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, δεν έχει καθόλου χάρη πάνω του. Γιατί όποιος έχει χάρη πάνω του δεν αντέχει να καταδικάζει τους ανθρώπους. Μπορεί να πει, ας πούμε, ότι αυτός είναι, του πούνε ότι είναι μοιχός, θα πει ναι μεν, αλλά δεν είναι μόνο όλη η ύπαρξή του αυτή η μοιχεία που έκανε, εν πάση περιπτώσει. Είναι άρπαγας, ναι είναι άρπαγας, αλλά ταυτόχρονα, έτσι, κάτι μέσα του, κάτι έξω του, κάτι ο Θεός, κάτι μπορεί να σκεφτούμε γι' αυτόν, ότι κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει δεν τον εκφράζει. Αυτό το ότι ο άνθρωπος του Θεού, να ξέρετε, δεν ταυτίζει την αμαρτία με τον αμαρτωλό. Δεν ταυτίζει το κακό με τον κακό. Άλλο πράγμα είναι το κακό, άλλο πράγμα είναι η αμαρτία, άλλο πράγμα είναι η αδικία και άλλο είναι ο άδικος. Για τον άδικο δεν ξέρουμε την αλήθεια. Για τον αμαρτωλό δεν ξέρουμε την αλήθεια. Αυτή η βασική φιλανθρωπία που μας χωρίζει, για παράδειγμα, από τον μουσουλμανισμό, ο οποίος μόλις δει το κακό αμέσως θα το χτυπήσει με δημόσιο λιθοβολισμό, μαστίγωση, κόψιμο χέρια, πόδια, αυτιά και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλα τα επιτήμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κρυφά. Αν πάτε στον πνευματικό, δεν θα μάθει όλη η κοινότητα και όλος ο κόσμος. Αν έχετε κάνει, ξέρω εγώ, Θεός φυλάξει φόνο, έτσι. Δεν θα μάθουν οι άλλοι τι επιτήμιο, αν σας βάλει επιτήμιο ο πνευματικός. Έτσι, δεν είναι δημόσιος παραδειγματισμός. Δεν είναι μια τιμωρία. Βλέπετε, δεν λειτουργεί η κατάκριση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γενικά πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Η κατάκριση δεν έχει θεολογική βάση. Μπορεί να πεις ότι βρε, ξέρω εγώ, πώς θα κάνεις αυτά τα πράγματα, αλλά μέσα σου έχεις φιλανθρωπία. Και αυτή η φιλανθρωπία είναι αυτή η οποία στο κάτω-κάτω επιδρά και πάνω στη διόρθωση του καλού, του κακού. Δηλαδή ο κακός για να διορθωθεί, μπορεί να διορθωθεί. Πότε? Όταν τον ελέγξεις με αγάπη, με φιλανθρωπία, όταν βάζεις τον εαυτό σου από κάτω. Όταν κατά κάποιο τρόπο θελήσεις να μοιραστείς την ευθύνη της κακίας του. Έτσι, ήταν κάπου, λέει ο Ντοστογεύσκη κάπου, στο ημερολόγιο του συγγραφέα, και είχε γραφεί ένα δοκίμιο για να το σχολιάσει αυτό από ένα σύγχρονο σημαντικό θεολόγο, τον πατέρα Θανάσιο Γεύτης. Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης στον Ντοστογεύσκη, που είναι ορθόδοξος. Και σχολιάζει μια φράση εκεί, που την οποία αναφέρει ο Ντοστογεύσκη, στο ημερολόγιο του συγγραφέα, όταν πάντως καταδίκουν στη Σιβηρία, μιλάμε επί τσαρικής εποχής, γιατί τότε ακόμα ήταν ανθρώπινα τα πράγματα, λοιπόν,
όταν τους πηγαίναν τους καταδίκους, ερχόταν, ας πούμε, λέει, οι γυναίκες στα χωριά και τους δίνανε, ας πούμε, ψωμί, τους δίνανε φαγητό, τους δίνανε κάτι και τους δίνανε και καμιά Αγία Γραφή και κανένα ρούχο, ξέρω εγώ, από ελεημοσύνες, γιατί εκεί που πηγαίνανε, κανείς δεν ήξερε αν θα επιζήσουν κιόλας, έτσι, ήταν τόσο άσχημες συνθήκες κλπ. Και τους έλεγαν κάτι στερεότυπο, δεν φταίτε εσείς, η κοινωνία φταίει. Αυτό το δεν φταίτε εσείς, που είναι φοβερή παρηγοριά και αρχή μετανοίας για έναν άνθρωπο. Ξέρεις, αν σου πούνε εκεί που φταίς, ότι κοίτα δεν φταίς μόνο εσύ, εντάξει. Αυτό το πράγμα, αν υπάρχει φιλοτιμία, θα γίνει αρχή να αλλάξεις. Έτσι αλλάζει κανείς. Δεν αλλάζει, το στιγματίζεται. Όταν στιγματίζεται, λειτουργεί ο ναρκισισμός μέσα μας και δημιουργεί άμυνα. Και δημιουργεί άμυνα, και η άμυνα αυτή, έτσι, είναι πολύ ισχυρή μερικές φορές. Γενικά το τραύμα του ναρκισισμού είναι το πιο ισχυρό, το πιο επώδυνο. Γι' αυτό, όταν πεις σε κάποιον εσύ φταίς, αυτό το εσύ φταίς, έτσι, αμέσως τον κάνει να λέει δεν φταίω εγώ για κάποιο μυστήριο λόγο, γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι όλοι μας. Με το εσύ φταίς αμέσως λέει δεν φταίω. Έτσι. Και τι πρέπει να πεις? Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κάνεις τον εαυτό σου συνυπεύθυνο. Αλλά αν κάνεις τον εαυτό σου λίγο συνυπεύθυνο, αλλιώς θα του μιλήσεις. Και αλλιώς θα τον κάνεις. Και βέβαια θα του πεις ότι φταίει, αλλά με τέτοιο τρόπο που θα τον λέει μόνος του. Καταλάβατε? Ή θα μιλάς για τον εαυτό σου και θα λες, να έκανε ένα σφάλμα, ξέρω εγώ. Θυμάμαι γεροντάδες που γνωρίσαμε, ας πούμε, κατά καιρούς, πόσο είχαν λεπτότητα, ειδικά στην διόρθωση ενός σφάλματος. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη λεπτότητα όταν διορθώναν ένα σφάλμα. Πάρα πολύ. Ποτέ στο κεφάλι. Δεν χτυπάγανε στο κεφάλι, καμιά φορά. Αλλά αρχίζανε, ας πούμε, και λέγανε έτσι παραβολικά. Να είναι μερικοί άνθρωποι που, να μωρέ, κοίταξε, και εγώ την άλλη φορά έπασα σε αυτό το σφάλμα, ξέρω, και βάζει τον εαυτό του στη θέση σου. Και γιατί να το κάνουμε έτσι, ας πούμε, και λοιπά. Και εσύ μέσα συγκλονίζεσαι. Και λες, τι γίνεται εδώ? Αυτός ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρώπου είναι ο σεβασμός της ελευθερίας που μας έχει βάλει ο Θεός μέσα μας και τη σέβεται αυτός πρώτος. Βλέπετε, ο Θεός δεν σε κατακρίνει. Μόλις αμαρτήσεις, δεν αμέσως τραβάει ένα χαλί να σου έρθουν όλες οι αρρώστιες, να σου έρθουν όλα τα μικρόβια, ξέρω εγώ, να αρρωστήσεις πνευματικά, σωματικά και να καταρρεύσεις. Τι κάνει? Βλέπει, μακροθυμεί. Γιατί μακροθυμεί? Μακροθυμεί διότι σέβεται τη διαδικασία με την οποία γίνομαι προσωπικότητα. Σέβεται την ελευθερία με την οποία μετανοώ και με την οποία καταλαβαίνω και με την οποία χτίζω τον εαυτό μου. Διότι ο εαυτός μου δεν χτίζεται από εξωτερικές επιταγές. Κανένας δεν διαμόρφωσε χαρακτήρα επειδή τον χτύπαγαν πολύ. Κανένας. Ούτε είναι μέσω αγωγής να είσαι ένα άνθρωπο απέναντί σου, έτσι, και να τον κοπανά συνέχεια. Κοιτάξτε τώρα, γυρίζω ξανά στο κείμενο, έτσι. Συγχωρέστε με. Δεν είμαι, λοιπόν, λέει ο Φαρισαίος, ως περιλυπή των ανθρώπων. Άρπαγες, ξέρω εγώ, και αυτή και λοιπά. Βλέπετε, αμέσως δείχνει ότι δεν έχει χάρη στους άνθρωπους. Ή ως τούτος ο τελώνης. Δεν του φτάνουν οι άλλοι που είναι απόδεσαι και τον παρόντα να περιλάβει στα τρόπαια. Να τους τούτους εδώ. Πού έγραφε ο τελώνης ότι είναι αμαρτωλός? Κάπου έγραφε, είχε μια πινακίδα, φαίνεται, και την είδε αυτός. Βλέπετε, την είναι η κατάκριση. Και εκεί, ακόμα που δεν υπάρχει κανένα ορατό πτέσμα, εκεί αυτός μπορεί, ο τελώνης θα ήταν ελεήμων. Να μην είχε, ας πούμε, να μην ήταν αμαρτωλός. Το επάγγελμά του δεν εξασφάλιζε την αμαρτία απευθείας. Νηστεύω δις του Σαββάτου, αρχίζει μετά το παραλήρημα αυτό εδώ, το σχεδόν παρανοϊκό, από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Τι είμαι τώρα, είμαι εκείνο, είμαι μετά, δεν τα ξέρει ο Θεός, τα λέει αυτός το Θεό. Μην τα ξεχάσεις. Γιατί δεν τα κάνω για σένα, τα κάνω για μένα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Είναι σαν να λέει του Θεού, κοίτα να δεις, δεν τα κάνω για σένα αυτά. Τα κάνω για μένα, γι' αυτό τα θυμίζω, πιθανώς να μην τα βλέπεις. Και επειδή πιθανώς δεν τα βλέπεις, τα θυμίζω εγώ. Και έρχομαι εδώ αυτή τη στιγμή και στέκομαι μπροστά σου. Γιατί στέκομαι μπροστά σου? Είναι ένα ερώτημα. Μα δεν στέκεται μπροστά στο Θεό. Στέκεται μπροστά σε ένα καθρέφτη. Ο Θεός είναι καθρέφτης εδώ. Δεν υπάρχει Θεός εδώ. Το μυστικό του τελώνει, του Φαρισαίου, είναι άθεος. Δεν έχει Θεό ουσιαστικά. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας μεγάλος καθρέφτης όπου κοιτάει τον εαυτό του. Και του λέει, κοίταξε πόσο ωραίος είμαι, κοίταξε τι σπουδαίος είμαι, σαν και σένα είμαι κι εγώ. Έτσι. Τέλεια. Στέκομαι.
Νηστεύω. Και ο Τελώνης λέει μακρόθεν εστός, στεκόταν μακριά ο Τελώνης. Και δεν πήρε πλησίαζε καν, έτσι. Και ουδέ ήθελεν, λέει, ουκ ήθελεν, ουδέ τους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε. Δεν κοίταγε καν πάνω. Γιατί δεν κοίταγε πάνω? Γιατί έβλεπε. Δεν ήταν καθρέφτης απέναντι, ήταν ο Θεός. Και άμα βλέπεις Θεό δεν μπορείς να τον κοιτάξεις. Το Θεό μπορεί να τον κοιτάξεις κατάματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν κοιτάνε, έτσι, είναι έτσι, όταν είναι σε μετάνοια, γιατί βλέπουν. Λοιπόν, αλλά έτυπτε το στήθος αυτού και χτύπαγε και το στήθος όπως κάνανε τότε, έτσι λέγουν, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Μόνο μια φράση. Ούτε ποιος είμαι, ούτε τι έκανα, ούτε γιατί το έκανα, ούτε φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από μένα, ούτε τι να κάνω, δεν έχει άλλη δουλειά εκείνη τη στιγμή και έγινα τελώνης, ούτε ας πρόσεχαν αυτοί οι οποίοι με βάλαν τελώνη, ούτε φταίει το κοινωνικό σύστημα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά, ξέρετε. Εγώ ενώπιον σου, δεν μπορώ να σε δω, και εγώ ενώπιον σου είμαι αμαρτωλός, εγώ προσωπικά εγώ. Τώρα τα άστατα άλλα. Δικαιολογίες ας μου βρουν άλλοι. Εγώ η δουλειά μου δεν είναι να βρίσκω δικαιολογίες για τον εαυτό μου. Διότι όσο βρίσκω δικαιολογία, χάνω αυτόν που βλέπω. Και σιγά σιγά μπαίνει ο καθρέφτης. Και όταν οι δικαιολογίες γίνουν αρκετές, είναι τέλειο ο καθρέφτης απέναντι. Δεν είμαι πια εγώ. Και δεν είσαι πια εσύ. Είμαι εγώ και ο ναρκισισμός μου. Είμαστε δηλαδή εγώ και το είδωλό μου. Δεν υπάρχει Θεός, ούτε άλλος άνθρωπος. Ούτε άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Ότι το πιο φοβερό από όλα, ότι ο Τελώνης αγαπάει το Θεό. Όχι ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος, παρόλο που λέει και εδώ το ευχαριστώ στην αρχή, ούτε Θεό βλέπει, ούτε Θεό αγαπάει. Μόνο τον εαυτό του βλέπει και αυτόν αγαπάει. Κανέναν άλλον. Ούτε τους άλλους ανθρώπους. Γιατί όταν δεν βλέπεις Θεό, δεν βλέπεις και τους άλλους. Δεν μπορεί να βλέπεις μόνο τους άλλους. Βλέπετε μεγάλες επαναστάσεις που γίνανε και δεν βλέπανε Θεό. Και λέμε σήμερα για το σοβιετικό μαρξισμό. Τι ήταν ο σοβιετικός? Μια τυραννία ατέλειωτη. Με εκατομμύρια αδικοσκοτωμένους ανθρώπους. Και την νομενκλατούρα πάνω στην αρχή, στην κορυφή, την ολιγαρχία να κυβερνάει. Τους κομματικούς. Πού είναι το πρόσωπο του ανθρώπου? Χάθηκε. Γιατί χάθηκε το πρόσωπο του Θεού? Ή θα βλέπεις πρόσωπο Θεού και πρόσωπο ανθρώπων, ή δεν θα βλέπεις το ένα ή θα βλέπεις και τα άλλα. Κανέναν δεν έχουμε, απολύτως κανέναν. Αν και αρχίσουν όλοι καλά στην αρχή. Το ανθρώπινο πρόσωπο χάνεται και αυτό στο τέλος. Χάνεται. Και χάνεται τόσο σκληρότερα όσο λιγότερο βλέπουμε Θεού πρόσωπο. Έτσι. Διάβαζα σε ένα προκαιρούς μια απολογισμό της επανάστασης των κόκκινων Χμέρ στην Καμπότζη. Αυτοί σκοτώναν, ξέρετε, συστηματικά. Όταν ανέλαβαν την εξουσία, σκοτώσαν, ας πούμε, όλους τους δασκάλους. Όλων των βαθμίδων. Όλους. Όλους. Από το νηπιαγωγείο στο πανεπιστήμιο. Σας φαίνεται παράξενο. Η πιο παράλογη κατάσταση ήταν όταν σκοτώσανε τους διοπτροφόρους. Ξέρετε, μια στιγμή αρχίζουν να σκοτώνουν διοπτροφόρους, διότι διοπτροφόρους μπορεί να σημαίνει διανοούμενος. Συνέλαβαν έναν άνθρωπο της προάλλης, το γράφει στην εφημερίδα, δεν τα λέω εγώ αυτά. Εγώ δεν πήγα ποτέ στην Καμπότζη. Που ήταν διοικητής ενός αστυνομικού τμήματος ενός χωρίου και είχε σκοτώσει με τα χέρια του 12.000 ανθρώπους. 12.000 ανθρώπους. Και γιατί το έκανε αυτό? Ξέρω εγώ, λέει, αυτή ήταν η δουλειά μου, λέει, γι' αυτό με βάλανε εκεί. Μου φέρανε κάθε μέρα και εγώ είχα, ας πούμε, και σκότωνα. Λέει, και άλλοι σκοτώναν, λέει. Α, είχαμε και τον υπόνομο και τα ρίχναμε, λέει. Αυτό το πράγμα λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη, βέβαια. Και αυτό το πράγμα ονομάζεται, ξέρω εγώ, ιστορική δικαιοσύνη. Και προοδευτική, βέβαια, βεβαίως, γιατί άμα τους πεις δεν είναι και προοδευτική, φαίνεται πολύ προοδευτικό για να σκοτώσει τέτοιο κόσμο. Εντάξει. Τα είδαμε λοιπόν αυτά, αλλά βλέπετε η ανθρωπότητα ακόμα δεν συνετίζεται. Τα ίδια με τον Χίτλερ, τα ίδια με τον αυτό, όπως το λένε εκεί, τον Στάλιν, τα ίδια με τον Μουσολίνι, τα ίδια με. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν Θεού πρόσωπο, δεν βλέπανε Θεού πρόσωπο, κάναν όμως, δεν αντέχαν να βλέπουν ούτε το ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι. Γιατί αυτά τα δύο φαίνεται ότι πάνε μαζί. Αυτό το λέει το Ευαγγέλιο μέσα. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό εξ όλου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Πάνε μαζί αυτά. Μία εντολή λέει είναι αυτή. Δεν λέει είναι δύο, είναι μία εντολή αυτή. Δηλαδή αν δεν λειτουργεί το ένα, δεν λειτουργεί και το άλλο. Και λέει λοιπόν αυτός ότι ναι, είναι σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, δεν γνωρίζουμε τη ζωή των Αγίων. Λέμε τώρα, ας πούμε,
Ο Άγιος Γεώργιος. Τι ήταν ο Άγιος Γεώργιος? Κάνας κομίτης που πέσε από πάνω και ξαφνικά τσακ του ήρθε μια λάμψη και έγινε Άγιος και πήγε στο μαρτύριο έτσι για πλάκα? Τι είναι ένας Άγιος? Ξέρετε πόσο δεν καταλαβαίνουμε τη ζωή των Αγίων. Οι άνθρωποι ήταν Άγιοι, αυτοί Άγιοι σαν εμάς ήταν. Και ο Γεώργιος ήταν ένας σύγχρονος άνθρωπος, ας πούμε, της εποχής του. Ήταν και στρατηγός, έτσι. Τι μετάνοια και τι κλάμα έριξε αυτός ο άνθρωπος όταν έγινε χριστιανός και είδε τι φόνους είχε κάνει, τι στρατιώτες είχε στείλει στο θάνατο, σε τι συνωμοσίες είχε λάβει μέρος, σε τι τέτοιο. Τι νομίζετε? Τι κλάμα, τι κακό, τι αγωνία, τι πόνο ψυχής. Και τόσο βαθιά που στο τέλος άλαβε τη μεγάλη χάρη αυτή και αξιώθηκε να μαρτυρήσει κιόλας. Σε ένας άνθρωπος τέτοιος, σαν καθόλου που σας λέω. Έτσι είναι οι Άγιοι. Έτσι. Πριν από λίγο καιρό η ΕΡΤΕΝ έδειξε μια ταινία που λέγεται Το νησί. Μήπως την είδε κανένας με έναν ασκητή? Με έναν ασκητή, Ρώσο, ένα ρώσικο έργο. Το είχα δει εγώ στα έξω αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση, ναι. Αν το βρείτε πουθενά, δείτε το οπωσδήποτε. Είναι τόσο ωραίο, τόσο αυθεντικό και υπάρχει στο ίντερνετ νομίζω. Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός πραγματικού Αγίου. Ενός ανθρώπου που νόμισε ότι σκότωσε τον σύντροφό του κατά εντολή των Γερμανών στον πόλεμο και μετά πήγε στο μοναστήρι. Και παρηγράφεται πώς αξιώθηκε να αποκτήσει τα μέγιστα χαρίσματα. Είναι σαν να συναντάς ένα γέροντα Άγιο. Είναι ένα... Σπανίως υπάρχει, δεν έχω ξανασυναντήσει εγώ ταινία τόσο πιστική. Τόσο πιστική. Και δείχνει την επαναστατική παρουσία ενός Αγίου. Δείτε το, σας παρακαλώ, που το βρείτε. Θα είναι ένα μικρό υποκατάστατο για όσους δεν γνώρισαν Αγίους ποτέ, δεν συνάντησαν Αγίους. Θα νιώσετε το ρίγος που έχεις όταν συναντάς έναν Άγιο. Αυτό το ρίγος, το φοβερό, δηλαδή την αίσθηση ότι κάτι έγινε εδώ πέρα, ότι κάτι άλλο έγινε μέσα στον κόσμο. Έγινε μια ρογμή, έγινε ένα άνοιγμα άλλης τάξης. Έχει μπει ένα άλλο είδος φως μέσα εκεί. Έτσι, καταλάβατε. Και είναι κάτι άλλο αυτό που σημαίνει. Είναι παρουσία του Θεού στον κόσμο τώρα, τούτο εδώ. Τα λόγια δεν εμφανίζουν τον Θεό ποτέ. Το Θεό τον εμφανίζει το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά για να εμφανιστεί το Πνεύμα του Άγιο χρειάζεται μετάνοια τέτοια τελωνική. Και όταν δεν υπάρχει αυτή η μετάνοια, δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Και δεν υπάρχει αίσθηση Θεού. Έχουμε αίσθηση Θεού μόνο όταν μπούμε στον χώρο της μετάνοιας. Γι' αυτό και σήμερα που βλέπετε όλοι εύκολα τα θέλουν και οι θεολόγοι τα θέλουν ακόμα πιο εύκολα, ας μην πούμε τώρα αυτά εδώ, και μιλάνε για θεολογίες, για μεταπατερικές, δεν ξέρω θεολογίες και τι άλλα, ανοησίες, αλλά δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία εδώ. Αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, τότε θα καταλάβεις τι ήταν οι πατέρες. Τότε θα καταλάβεις και θα μπορείς να πας και παραπέρα από τους πατέρες, αν έχεις τα κότσια. Αλλά στάσου εδώ να δεις πρώτα τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, το μυστήριο το φοβερό που γυρίζει κανείς στον εαυτό του και βλέπει και βλέπει και Θεό και ξαφνικά ανακαλύπτει αυτή τη φοβερή λάμψη που έχει ο Θεός και τη φοβερή σκοτάδι που κουβαλάς εσύ. Το φόνο που κουβαλάς εσύ μέσα σου. Και από εκεί αρχίζουν οι αλλαγές, οι οποίες εκτείνονται νομίζω στη συνέχεια και προς τα έξω, όχι ανάποδα. Δεν αρχίζουν οι αλλαγές απ' έξω. Εάν θες να αλλάξεις απ' έξω, πρέπει να αλλάξεις τους πάντες και να τους αλλάξεις και κάθε μέρα. Μάλιστα, δεν θα χαλάνε πάλι. Αλλά όπως σας έλεγα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν με τη βία να φτιάξουν ανθρώπους. Ο άνθρωπος γίνεται με την πειθό. Και η μικρή βία ακόμα θα χρησιμοποιηθεί για την πειθό. Αν υπάρξει βία στα παιδιά, θα πρέπει να πάει στην πειθό. Το πράγμα να προσκοπεί στην πειθό. Να προσκοπεί δηλαδή στο να εμφανιστούν θετικά πρότυπα. Γιατί λέω ότι ο τόπος αυτός είναι σε φοβερή κατάσταση? Γιατί γκρεμίζουμε μόνοι μας όλα τα πρότυπα. Όλα τα πρότυπα έχουν αναλάβει εργολαβικά το έργο άνθρωποι συγκεκριμένοι και η δουλειά τους είναι να γκρεμίζουν τα πάντα. Όπου ακουστεί πρότυπο, αυτή η δουλειά τους είναι να τον γκρεμίσουν. Διότι είναι όμορφα να μην έχει κανένας πρότυπα. Και μετά, κοιτάξτε κάτι, το ποτήρι αυτό εδώ, το κάνω ό,τι θέλω, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είναι πρόσωπο. Δεν έχει ιστορία, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει καμία αντίληψη για τον εαυτό του, δεν έχει γνώμη. Όταν δεν έχω πρότυπα, δεν έχω και γνώμη, δεν έχω ύπαρξη. Το παρελθόν είναι ένας κενός χώρος, δεν είναι ένας χώρος διαλόγου. Εγώ τώρα για να γίνω μεγαλώσω και να φτάσω εδώ που φτάσα και εσείς ο καθένας, είμαστε σε διάλογο με το παρελθόν.
Και ο διάλογος αυτός είναι γόνιμος όταν έχεις πρότυπα προς τα πίσω και κοιτάς. Και λες, να κάνω εδώ όπως εκείνος. Να κάνω εδώ όπως ο άλλος. Ρωτήσαν τον καημένο τον Δεσποτόπουλο, τι σκεφτόσουν, λέει ακόμα, όταν πήγε στην εξορία του μεταξά. Τι σκεφτόμουν, λέει, μα τις αξίες της αρχαίας τραγωδίας. Αυτό είχε και τον κρατούσε. Αυτό σκεφτόμουν. Πάνε και αυτό, πάνε και εκείνο, πάνε και τα άλλα. Έτσι. Και όλοι γίνανε στο όνομα της δικής μας βέβαια υπέρτατης, πώς το λένε, αξίας. Διότι για να γκρεμίζεις τα πάντα πρέπει υποδορίως να πιστεύσεις σε τέλειος. Όταν εμείς έχουμε επίγνωση της φοβερής μας ατέλειας που μας οδηγεί και στάσει φοβερά προβλήματα. Όταν βλέπουμε να μην έχουμε αναστήματα σε κανένα επίπεδο σήμερα. Τολμάμε και κρεμίζουμε και τα αναστήματα που υπήρξανε. Διότι είναι αποδεδειγμένο ότι υπήρξανε. Δεν μπορεί ο Ελληνισμός να ζει 4.000-5.000 χρόνια τώρα και να είναι αυτό που είναι αν δεν είχε αυτά τα αναστήματα. Τα έχει λοιπόν. Εγκρεμίστε τα λοιπόν. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί η φτώχεια. Η φτώχεια θα την περάσουμε και έχουμε περάσει φτώχειες και ξέρουμε να περνάμε. Αλλά ξέρει να περνάει φτώχειες ποιος. Ο άνθρωπος που έχει πρότυπα και αξίες. Αυτός που δεν έχει ευτελίζεται και εξευτελίζεται. Καταλαβαίνετε γιατί. Διότι ακριβώς έτσι. Η φτώχεια του είναι η έκφραση της εσωτερικής του φτώχειας. Αυτό είναι. Λοιπόν, και όπου και αν πούμε, και θεολόγοι ακόμα που συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Λυπάμαι που το λέω. Θεολόγοι με το πτυχίο εννοώ. Δηλαδή, θεολόγοι δεν είναι αυτοί, για κατά ταπεινή μου γνώμη. Καταλάβατε. Και έχει, πρέπει ένας άνεμος παντού και στην πολιτεία, στην εκκλησία και στο ιστορικό χώρο κλπ. Και αυτά, να κάνουμε μια αποδόμηση για να οριμάσουμε. Ποιος είπε ότι οριμάζεις? Ποιος είπε ότι οριμάζεις? Έχουμε εδώ και ψυχιάτρους μέσα εδώ. Ποιος είπε ότι αν κάνω εγώ μια κατακλυσμική επίγνωση σε έναν ταλέπορο νευρωτικό θα τον σώσω? Σε αυτοκτονία τον οδηγήσω. Θυμάμαι μια φορά και το λέω για τους ψι εδώ που υπάρχουν. Όταν σπούδαζα κι εγώ ψι κάποτε, είχα πάει στο Αγιονόρος, τότε ξεκίνησα να πηγαίνω. Και το είπα λοιπόν σε κάποιο γέροντα, που τώρα δεν είναι ζωή, αλλά ήταν μεγάλος γέροντας και άγιος πνευματικός, από τους μεγάλους αγιορείτες. Τι σπουδάζεις εσύ, παιδάκι μου? Να του λέω ψυχολογία, ας πούμε, και μου λέει, λοιπόν, ξέρεις κάτι, ακούστε κάτι που μου είπε φοβερό. Χειρότερο και από την πυρηνική καταστροφή, λέει, θα ήταν το να επέτρεπε ο Θεός η ψυχολογία να πετύχει το σκοπό της και να γνωρίσει τον άνθρωπο. Τι λέτε, λέω τώρα. Μου λέει, είναι μια γνώση φρικτή, λέει, δεν αντέχεται χωρίς Θεό. Γι' αυτό και εγώ βλέπω τον εαυτό μου μόνο σου πιάνω από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και η αγάπη του Θεού με κατεβάζει ταπεινά. Όταν θελήσω να μετανοήσω, ταπεινά στη γνώση μου. Σιγά σιγά, με ασφάλεια. Γιατί αλλιώς θα το βάλω στα πόδια. Δεν αντέχεται αυτή η γνώση. Αυτό το συσσωρευμένο κακό και αυτή η συσσωρευμένη ανοησία. Δεν αντέχεται. Γι' αυτό και ο ψυχολόγος, ας πούμε, τον άνθρωπο που έρχεται προσέρχεται στη θεραπεία, να του κάνει υποστήριξη. Να το ενισχύσει το εγώ, γιατί αλλιώς θα κατακλυστεί που επιγνώσεις και συγκρούσεις και τέτοια και θα διαλυθεί ο άνθρωπος, θα πεθάνει. Να μας φύγει από τα χέρια. Θα αυτοκτονήσει κιόλας. Καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το κάνει η πίστη και η Εκκλησία. Αυτό κάνει ακριβώς. Και μάλιστα η Εκκλησία, ξέρετε, έχει μια αυτογνωσία η οποία είναι σχατολογικού τύπου. Την περιγράφει ωραία ένας από τους αβάδες της Φιλοκαλίας. Να σας πω τη φράση στα αρχαία ελληνικά. Λέει, όχι, θα σας πω στα νέα ελληνικά, μάλλον για μην είναι. Δεν θα μάθουμε, λέει, ποτέ, εάν δεν μάθουμε πώς μας έπλασε ο Θεός, δεν θα μάθουμε ποτέ πώς μας κατάντησε η αμαρτία. Είναι μια αισιόδοξη κατάσταση. Μαθαίνεις πώς σε έπλασε ο Θεός. Βλέπεις την πολυτέλεια της ύπαρξής σου. Βλέπεις την ομορφιά σου. Όταν πλησιάζει το Θεό σου δείχνει την ομορφιά σου πρώτα. Και μετά σε αφήνει μόνο σου να δεις την ασχήμια σου. Και αυτή πάλι ως ένα σημείο. Και όσο βλέπεις ομορφιά βλέπεις και ασχήμια. Και αυτό κάνει τους Αγίους να είναι τόσο ισορροπημένοι. Να έχουν τόση αίσθηση της ομορφιάς και τόση ήρεμη αίσθηση της ασχήμιας και του κακού. Αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο που ήταν ένας τέτοιος Άγιος, σε συνείδηση όλων που τον ξέραμε καλά.
όταν πηγαίναμε για εξομολόγηση, ας πούμε, είχαμε την αίσθηση ότι κι αν του έλεγες ακόμα ότι, ξέρω εγώ, ήρθα γέροντα και περνώντας από την Ομόνια, έβαλα και μια βόμβα, ας πούμε, και τίναξα στον αέρα ένα σειρμό, δεν επρόκειτο να ταραχθεί καθόλου. Δηλαδή η αίσθηση που σου έδινε ήταν ένας βράχος. Σου έλεγα, ναι, το έκανες. Ήταν τόσο εξοικειωμένος με το κακό. Γιατί? Γιατί είχε θέα Θεού. Μόνο τότε μπορείς να αντέξεις το κακό και να. Αλλιώς, έτσι, ξέρετε, υπάρχουν ιερείς κατεστραμμένοι, burnt out λέγονται, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Υπάρχουν παπάδες, υπάρχει ένα, στην Αμερική κάμα ένα Ινστιτούτο και μάλιστα το έκαμα και είναι και Ορθόδοξοι μέσα, οι οποίοι, το οποίο αφιερώνεται στη θεραπεία παπάδων, οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά καθοδηγώντας και εξομολογώντας. Και η έκφραση που χρησιμοποιείται αυτή στα αγγλικά είναι burnt out. Δηλαδή καμένος. Είναι καμένος. Λέει, ο παπάς είναι καμένος. Πώς το έπαθε αυτό? Δεν είχε επαφή με το θαβόρ. Ήταν μόνο στην παιδιάδα. Και εκεί, τον πρώτο καιρό, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πέμπτο χρόνο, τον δέκατο, μετά, αυτή η επαφή με το κακό, οι εξομολογήσεις, η αίσθηση του ανθρώπου, πόνου, το πόνο του ανθρώπου, κάμπτει την ψυχή σιγά σιγά, την κάμπτει, την κάμπτει, την κάμπτει και οδηγεί σε ένα είδος κατάθλιψης. Και ο παπάς πλέον έχει ακυρωθεί. Αν ο παπάς δεν έχει το θαβόρ, την ησυχία, την λειτουργία, τον τρόπο να φεύγει και να μην είναι παρόν, εξού και αυτό που λέγανε στα γεροτικά, που λέει για τον Χριστό σε κυνηγά ο πάτερ, σταμάτα, φωνάζει, ξέρω εγώ, το ναβά και ο βάστη λέει στην έρημο και λέει και για τον Χριστό φεύγω. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ειδικά ο παπάς, ας πούμε, ο οποίος μπαίνει σε πολύ δύσκολα πράγματα, αν θέλει να μπει στα βαθιά, και πολεμάει και με εχθρικές δυνάμεις, δεν είναι ότι είναι μόνος του. Πολεμάει και με τις δυνάμεις που πολεμούν αυτούς που έχει απέναντί του, έτσι. Και επειδή πολεμάει, εάν δεν έχει τρόπο να μπει σε μια κατάσταση πνευματική μετά, αυτό το πράγμα μπορεί να τον διαλύσει ψυχικά, να τον οδηγήσει σε κατάρρευση, να καταρρεύσει. Και θα θέλει ο ίδιος θεραπεία για χρόνια, έτσι, για να συνέλθει. Έχω συναντήσει και στην Ελλάδα ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μέσα στην ιεροσύνη και έχοντας πολλά πνευματικά τέκνα και πολύ κόσμο μαζί σου, κατέρευσαν. Κατέρευσαν διότι δεν ήταν ανάλογα τα δύο, το πόσο παίρνεις, το πόσο δίνεις. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η αμαρτία και η μετάνοια είναι πνευματικά μεγέθη, η μετάνοια είναι πνευματικό μέγεθος, και με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος πραγματικά αποκτά μια σχέση μετά του Θεού, η οποία είναι στην κυριολεξία προσωπική του, και αρχίζει τότε να λαμβάνει, έτσι, μεγαλύτερη εμπειρία του Θεού, και τότε αρχίζει ο Θεός τρόπο να του κάνει και υπακοή, έτσι. Αν δεν μπει στη μετάνοια δεν συγκαταμβαίνει ο Θεός. Προσεύχομαι, δεν γίνεται τίποτα, ξέρω εγώ. Να ορίστε, Θεέ μου, δεν μ' ακούς τόσοι και τόσοι. Δεν μ' ακούει. Γιατί δεν μ' ακούει? Όσοι λέτε γιατί δεν μ' ακούει ο Θεός. Δεν μ' ακούει γιατί δεν είμαι σε μετάνοια. Η απάντηση. Αν γω στη μετάνοια, αρχίζει και ακούει ο Θεός. Είτε με τον άλλο με τον άλλο τρόπο. Όσοι κάνετε προσευχές και δεν ακούγονται, γιατί πολλοί γίνονται άθεοι από αυτό. Ορίστε, λέω στον Θεό, κάντο. Μπράβο, που το πες. Τι έγινε, ας πω και εγώ το Θεό τώρα. Βλέπετε, οι άγιοι δεν βάζουν σε πειράσμα το Θεό, τους ζητάνε πράγματα, ημιώνεται ένα απόλυτη ανάγκη. Και επειδή είναι στην κατάσταση μετά, δείτε αυτό το έργο, το νησί. Να δείτε πώς δεόταν αυτός και τι έλεγε στο Θεό. Με ποιο τρόπο. Έτσι. Αυτά είναι η αρχή. Αν προχωρήσει κανείς έχει πολλά άλλα, αλλά λέμε τώρα. Έτσι, δεν είμαστε σε μετάνοια. Να πας σε ένα αεροπλάνο και να πέφτει αεροπλάνο και ο εχθρός λέει «Θεέ μου, βόητα, Θεέ μου, βόητα, Θεέ μου, βόητα, Θεέ μου, βόητα». Δεν υποκαθιστά αυτή τη σχέση. Αν υπήρχε όμως στο αεροπλάνο ένας που έλεγε, να έλεγε «Λοιπόν, εγώ αξίζω, Θεέ μου, αυτό το θάνατο, αλλά μην τυχόν για χάρη μου πεθάνουν τόσοι άνθρωποι». Θα κάνει το αεροπλάνο μια «Οπ», και σκόνοτε, μου φαίνεται. Δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Μην νομίζω ότι ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Γι' αυτό και οι προσευχές μας πάνε στον αέρα, έτσι. Είναι προσευχές άρρωστες, όπως είμαστε και εμείς άρρωστοι. Μόνο στην κατάσταση της μετάνοιας η προσευχή γίνεται ακουστή. Και μετάνοιας αληθινής, όχι να μετανοήσω για να εισακούω την προσευχές μου.
να μετανοήσω και να πιστεύω ότι δεν πρέπει να εισακούω την προσευχή. Ακούτε τι σας λέμε, αυτά λένε οι πατέρες. Είναι πολύ, πάρα πολύ λεπτά τα πράγματα αυτά. Έτσι. Και το αεροπλάνο θα πέσει. Και όλοι θα λένε, ορίστε, κάναμε προσευχή και 200 άνθρωποι. Και ο πιλότος πρώτος και καλύτερος. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Τι Θεός σκληρός είναι αυτός. Δεν είναι Θεός σκληρός. Είναι ότι εσύ δεν έχεις Θεό. Ο Θεός δεν αποκτιέται μέσα ένα λεπτό. Αποκτιέται, ρε παιδιά, και μέσα ένα λεπτό, αλλά θέλει να ξέρει τον τρόπο. Αλλά τον τρόπο δεν πας το μάθεις την ώρα του κινδύνου. Είναι όπως ο αυτόματος τοκετός που λέει εκεί, ο ανώδυνος τοκετός που λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Ήταν δύο, λέει, κοπέλες και ήταν και δύο εγκυμονούσες. Η μία ήταν γιατρός, η άλλη ήταν απλή κοπέλα. Και πήγαν να διδαχθούν τον ανώδυνο τοκετό και οι δύο. Η μία γιατρός δεν τα άκουσε πως γίνεται, το κατάλαβε και λέει, εντάξει, θα το κάνω. Και δεν έκανε καμία άσκηση. Η άλλη δεν ήξερε, δεν ήταν γιατρός. Και έπρεπε να το μάθω. Το αποτέλεσμα, την ώρα του τοκετού, η γιατρός γέννησε γογκώντας και σπαράζοντας τη χτυπιόμενο, που θα ήξερε όλα, η άλλη όμως γέννησε ανωδύνος. Έτσι δεν είναι λοιπόν μια γνώση αυτή η οποία είναι γνώση του μυαλού. Ο Θεός λέει αστήμενο, λέγω ημίν κατέβει ούτως δεδικαιωμένος στον οίκον αυτού ή εκείνος. Ότι πας στο τέλος, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Τι ωραία αυτή η φράση. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Ταπεινωθήσετε ο υψών εαυτών. Όποιος και να είναι. Λέω καμιά φορά, γιατί τα κόμματα όλα αποτυγχάνουν. Μα γιατί έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της αμαρτίας. Κατάκριση δεινή, φτύσιμο των άλλων και τελή αυτοπεποίθηση. Στην κυρία πάμε μαζί όλοι. Ναι. Λοιπόν, καταλάβατε. Τα κόμματα. Αν είχαμε ένα κόμμα που θα έλεγε ότι κοιτάξτε παιδιά, φανταστείτε ένα πολιτικό που να βγει πάνω. Και να σας πει, παιδιά, κοιτάξτε, είμαι και εγώ μαρτυρός σαν και εσάς, μπερδεμένος σαν εσάς, αλλά πρέπει να βγούμε από εδώ μέσα. Και για το λόγο αυτό, να κάνουμε όλοι πράξεις, ας πούμε, τέτοιες ανάλογες, έτσι, με την ταπεινή αυτή εντύπωση που πρέπει να έχουμε για τον εαυτό μας. Ορίστε, ξεκινάμε λοιπόν τώρα μαζί μια προσπάθεια. Εγώ ίδιος καταθέτω οτιδήποτε είχα και δεν είχα και μερικά που πήρα, συγχωρέστε με, γιατί πήρα κι εγώ. Πάτε τα και αυτά πίσω. Παρακαλώ και τους άλλους, δώστε κι εσείς, παρακαλώ. Λοιπόν, φανταστείτε ένα τέτοιο πολιτικό, πώς θα πεταγόταν ξαφνικά ο τόπος από κάτω που είναι πάνω. Ανοίγουν και λογαριασμού διαστάσεων. Λοιπόν, γιατί λέει ο Πλάτων, η πολιτεία είναι παιδαγωγείων. Έτσι, παιδαγωγή. Ο ηγέτης δεν είναι απλά ηγέτης, δεν προεδρεύει απλώς. Ασκεί και αγωγή, είτε θέλει είτε όχι. Αν είχαμε λοιπόν ένα τέτοιο ηγέτη, που να ξεκινάει με προσωπική μετάνοια, που πετάει στον μπαλάκι στον άλλο, ακούγα χθες, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εσείς φταίτε που μας οδηγήσατε εδώ. Κάτσε, σε ποιος μιλάει. Σε άσυλο ανιάρτων απευθύνεται. Δηλαδή, είναι τόσο παιδαριώδης αυτή η αλληλοκατηγορία. Στην κρίσιμη στιγμή, αυτό είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης μετάνοιας. Βλέπετε ότι τα πνευματικά πράγματα, το Ευαγγέλιο, εφαρμόζεται και στην κοινωνική και στη ζωή και στην πολιτική ζωή. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμαρτωλός και έχει αυτοσυνειδησία, δεν θα πει εσύ και εσύ και εσύ. Τη στιγμή που όλοι μάλιστα ξέρουν ότι είσαι και εσύ και εσύ και εσύ. Λοιπόν, όταν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα και ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε. Να τι η Εκκλησία τι έχει να πει σήμερα. Αυτά έχει να πει η Εκκλησία. Έτσι και πρέπει να τα πει η Εκκλησία όσο μπορεί και όποιοι μπορούν να τα πούνε. Όποιοι τα καταλαβαίνουν στο κάτω-κάτω. Και είναι πολύτιμα αυτά τα πράγματα. Διότι μόνο έτσι είμαι πιστικός. Έτσι. Και οι παπάδες, αν ανέβουν έναν στον άβονα και λένε αμαρτωλοί και απέσει από κάτω εσείς, θα τους κοροϊδεύουν όλοι. Πώς να το πω αυτό. Αν ο παπάς έχει μια πνευματική ζωή ο ίδιος, αντιλαμβάνεται ότι ο ίδιος είναι σε κατάσταση άσχημη. Έτσι, και ξεκινάει μετά να οδηγεί ως συναμαρτωλός. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Συναμαρτωλός, είμαι και εγώ υπεύθυνος. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Και είμαστε υπεύθυνοι διότι όλοι μας, και αν δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε το κακό, θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε. Και αν ήμασταν στη θέση αυτών που το κάναμε, θα το κάναμε και εμείς εξίσου. Προσέξτε, η αμαρτία είναι μεγάλο πράγμα. Είναι η προαίρεση. Ο Θεός κοιτάει για την προαίρεση. Όχι αν το κατόρθωσες. Πολλοί θέλησαν να σκοτώσουν κάποιον και δεν τον καταφέραν διότι δεν μπόρεσαν. Μέσα τους ο Θεός, ξέρετε, είναι οι φωνιάδες όμως. Και άλλοι δεν θέλουν να σκοτώσουν
και τα έφεραν έτσι συνθήκες και σκοτώσαν. Και ξέρει ο Θεός, δεν είναι φωνιάδες αυτοί. Αυτή είναι η λογική του Θεού. Έτσι. Ο υψών εαυτών λοιπόν ταπεινωθήσεται. Και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Αντιστρόφως. Δεν τελειώσαμε. Θα πούμε μερικά πράγματα από το Ευαγγέλιο της Χαναναίας, το οποίο είναι κοντινά σε αυτό. Λίγα πράγματα για να τελειώσουμε με αυτό. Επειδή είμαι υπογέροντας εδώ. Στην Κυριακή της Χαναναίας είναι η συνέχεια αυτού, ενώ αντίστροφα. Να δείτε τι ακριβώς πώς δρά ο ταπεινός άνθρωπος. Γι' αυτό θα σας το πω αυτό το πράγμα. Είναι λέει στα μέρη Τύρου και Σιδόνος, η Χαναναία κλπ. Και η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται, λέει στον Κύριο, δαιμονίζεται η κόρη μου. Έτσι. Και λέει αυτός, κοιτάξτε τώρα να δείτε εδώ ο Χριστός, σαν παιδαγωγός που είναι, θέλει να της βγάλει αυτό που έχει, την αρετή για να τη δείξει στους άλλους. Και τι κάνει εδώ, αποκριθείς είπεν, ούκα πεστάλι νημί στα προβλώματα τα προβλώματα του οίκου Ισραήλ. Εγώ δεν στάλι, έχω σταλεί στους Ισραηλίτες μόνο αυτή, εσύ δεν είσαι. Χαναναία, δεν είσαι Ισραηλίτσα. Λοιπόν, η δε ερθούσα προσεκίνησε με αυτό. Τον προσκύνησε κιόλας, αντί να του πει, δεν ντρέπεσαι αυτά που λες. Προσεκίνησε με αυτό, λέγουσα. Κύριε βοήθη με. Ο δε αποκριθής είπε, σκληρότερος ο Χριστός εδώ, κοιτάξτε τώρα. Την πατάει για να δείξει, κάνει φοβερό μάθημα. Την πατάει ακόμα πιο πολύ. Και της λέει, ουκ έστι καλόν να μην τον άρτον των τέκνων και βαλήν της κυναρίης. Τέτοια λόγια ο Χριστός δεν ήξερα πει. Θα πάρω το ψωμί από τα παιδιά, θα δω στα σκυλάκια, λέει. Την ονομάζει σκυλί. Και μάλιστα σκυλάκι μικρό την ονομάζει. Ποιος από εμάς αυτό το πράγμα θα το άντεχε? Μόνο ένας. Αυτός που ήδη αγαπά ανιδιωτελώς. Προσέξτε. Προσέξτε. Τι θα σας πω εδώ. Ουκ έστι καλόν. Ναι Κύριε απαντά. Και τα κοινάρια εσθεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Και τα σκυλάκια λέει τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Ναι. Αυτή η γυναίκα έχει μεγάλη πίστη και μεγάλη αγάπη για τον Χριστό. Έτσι. Μόνο αυτός που έχει μεγάλη ταπείνωση όμως έχει μεγάλη πίστη και μεγάλη αγάπη. Δηλαδή έχει τόσο ανιδιοτελή στάση απέναντί του. Έτσι. Έχει τον εαυτό της, κοιτάξτε πώς πάνε τα πράγματα τώρα με το άλλο. Έχει βάλει τον εαυτό της κάτω από όλους, έτσι. Σκυλάκι, σκυλί είμαι, ναι. Εντάξει. Προσέξτε, παρά τα αυτά. Στρέφομαι προς το Θεό. Και προσφέρω τον εαυτό μου δωρεά σε εκείνον. Δωρεά με την έννοια του ότι ό,τι θες, δώσ' μου κάτι αν θες. Εγώ δεν αξίζω. Αλλά αν μου δώσεις κάτι θα είναι υπέροχα. Δεν πάει κοντά με τον τσαμπουκά του παιδιού του Ισραήλ ή με τον τσαμπουκά του Φαρισαίου. Κοίταξε, ξέρεις σε ποιον μιλάς τώρα. Έχω δικαιώματα πάνω σου. Γιατί εγώ είμαι αυτή που είμαι. Βλέπετε, έχω δικαιώματα. Πάλι μπαίνει ο καθρέφτης. Πάλι είμαι εγώ. Έχω δικαιώματα. Αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα. Έτσι. Μόνο το βαθιά ταπεινός άνθρωπος αφαιρεί τα δικαιώματά του. Και κατά κάποιο τρόπο τότε τα παίρνει όλα. Αυτό είναι το πιο φοβερό από όλα. Εκεί που δεν ζητάς τίποτα, μόνο τότε τα παίρνεις όλα. Προσέξτε που το καταλάβετε αυτό. Να στέκεις ενώπιον του Θεού και να λες, δεν αξίζω τίποτα. Και στα αλήθεια λες δεν αξίζω που να πάρει. Και ξαφνικά σου δίνονται όλα. Αυτό είναι το μυστήριο της πνευματικής ζωής ολόκληρο. Γεννηθεί το όσο θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Να γίνει αυτό που θες. Εκείνη τη στιγμή αυτή είναι αγία, Εκείνη τη στιγμή αυτή κάνει ό,τι θέλει από εκεί πέρα. Είμαι σίγουρος ότι είναι η αρχή της σχέσης με τον Χριστό. Αυτή η γυναίκα από εκεί πέρα θα γίνει Απόστολος. Έτσι, θα γίνει κάποια η οποία θα κουβαλάει αυτή τη χάρη. Δεν σταματάει. Αρχίζει η σχέση εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Γεννηθεί το όσο θέλεις. Σε κανένα δεν είπε ο Χριστός γεννηθεί το όσο θέλεις. Ούτε στον Πέτρο. Σε όλους έδωσε εντολές. Σε αυτή λέει κάνε ό,τι θες. Γιατί, το ξαναλέω, μόνο όταν δεν ζητάς τίποτα, τότε σου δίνονται όλα. Να το μυστικό της αγάπης. Και μεταξύ μας. Το μαθαίνουμε όλοι από την ανάποδη, επειδή κάναμε το αντίστροφο. Και απαιτούμε.
Και απαιτούμε και δεν μας δίνει ο άλλος. Γιατί όταν απαιτείς, ουσιαστικά τότε προσβάλλεις τον άλλο και τον κάνεις τον άλλο υποχείριο της δικής σου λάμψης, ας πούμε έτσι, της δικής σου αξίας. Τον κάνεις υποχείριο. Αυτή η φοβερά ιδιωτελής προσέγγιση του Θεού με τη Χαναναία, έτσι. Είναι η προσέγγιση του ταπεινού ανθρώπου. Είναι η προσέγγιση του ανθρώπου ο οποίος για κάποιο λόγο έφτασε να προχωρήσει το μεγάλο αυτό πράγμα που λέγεται περιεκτικά μετάνοια. Αυτή έχει μετάνοια. Δεν μπορεί να αυτό το πράγμα να το πει κάποιος ο οποίος δεν έχει μετάνοια. Είναι σε κατάσταση μετανοίας. Γι' αυτό και πλησιάζει με τόση ανιδιοτέλεια. Και επειδή έχει μετάνοια, αγαπά κιόλας. Αγαπά για κάποιο λόγο τότε γεννιέται. Γιατί η αγάπη είναι ταπείνωση, δεν είναι εξουσία. Έτσι. Γεννάει μια κατάσταση ήδη προκαταβολικής ευγνωμοσύνης αυτή η ταπείνωση. Και μια αίσθηση ότι είμαι κοντά σε αυτόν που απέναντί μου, έτσι, στέκεται. Ανιδιοτελής προσέγγιση, εντελώς. Σήμερα αυτό μας λείπει. Και όταν ρωτούμε γιατί δεν βρίσκουμε Θεό, γιατί δεν πλησιάζουμε το Θεό έτσι ανιδιοτελώς. Πλησιάζουμε το Θεό πάντα ως κάποιοι. Και περιμένουμε από το Θεό να μας κάνει αυτά που θέλουμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Να μπει και ο Θεός σε αυτή τη λογική τη δική μας. Θέλω εκείνο, θέλω εκείνο και θέλω και εκείνο. Και αν μπορείς και το άλλο. Και με τον τρόπο αυτόν, ναι, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, φέρουμε το Θεό σε δυσκολία. Με μεγάλη δυσκολία. Γιατί μας λέει ότι αν δεν το δώσω, θα τον λυπήσω. Εάν του το δώσω, θα του κάνω ζημιά. Έτσι. Και αυτή όλη η φοβερή τέχνη της προσέγγισης της ανιδιοτελούς υπάρχει εδώ στο Ευαγγέλιο. Δεν θα το μάθουμε ποτέ πουθενά αλλού. Μόνο από το Ευαγγέλιο μπορούμε να μάθουμε τέτοιους τρόπους προσέγγισης που να είναι άξιοι του Θεού. Γιατί στο τέλος τέλος και ο Θεός της ανιδιοτελής είναι. Δεν με πλησιάζει για να τον γνωρίσω. Με πλησιάζει γιατί με αγαπά. Δεν με πλησιάζει για να με κάνει στρατιωτάκι δικό του. Δεν θέλει να γίνει ούτε παπάς ούτε μοναχός. Σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέω? Αν βρείτε παπά και μοναχό που να σας πει ότι έγινε παπάς και μοναχός επειδή το ήθελε ο Θεός, είναι πολύ μπερδεμένος και επικίνδυνος. Επειδή το ήθελε ο Θεός, μου το ζήτησε ο Θεός. Δεν το ζητάει. Εμείς φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο να μην μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή μπαίνει μέσα η ανθρώπινη και τότε μόνο απολαμβάνεις αυτό που έχεις. Αλλιώς δεν το απολαμβάνεις. Είναι κάτι το οποίο για κάποιο λόγο σου πατάχτηκε στο κεφάλι. Ο Θεός μπορεί να καλεί, αλλά δεν υποχρεώνει. Δεν σου το βάζει μπροστά. Έτσι, σαν μια αναγκαιότητα. Ο Θεός είναι ανιδιοτελής και αυτό φαίνεται από το πώς μας φέρεται. Πώς περιμένει, πώς αναμένει, πώς δεν επιτρέπει να. Πώς το λένε, να. Δεν επεμβαίνει στην ώρα του κακού να μας χτυπήσει το κεφάλι κλπ. Και περιμένει πάντοτε να αρθίσουμε εμείς όπως ακριβώς η ελευθερία και η προαίρεσή μας το θέλει. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος που μνημόνευσε προηγουμένως, αλλάζει όπως αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, έλεγε. Το μεγαλύτερο από όλα. Το πώς ο Θεός αλλάζει όπως αλλάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, περιμένει τη δική μου προαίρεση και κάνει αυτό στο επόμενο βήμα. Και μετά την άλλη, το άλλο βήμα και το δικό μου και κάνει και εκείνο στο βήμα. Έτσι. Δεν μου πετάει στο κεφάλι ένα φωτισμό εκεί πέρα, να μην ξέρω τι θα τον κάνω. Και να μην ξέρω κι εγώ ίδιος πετάναμε, να μην νιώθω ελεύθερος να ξαναμαρτήσω. Άλλο πράγμα. Σου δίνει χάρη και σε αφήνει και ελεύθερο να μαρτήσεις πάλι. Και σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις παλινδρομήσεις τέτοιες, συνεχώς. Και να παλινδρομείς. Να παλινδρομείς, μέχρι να βαρεθείς να παλινδρομείς και να αρχίσει μια πιο σταθερή από μέρους σου προσήλωση. Και η άθυτη γάτερα αυτής από τις ώρες εκείνης. Έτσι. Και η κόρη της λέει θεραπεύτηκε από τη στιγμή εκείνη. Και βέβαια βρήκε και όλα όσα μαζί με το θαύμα αυτό πάνε μαζί. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι να βρει κανείς το Θεό παρά να γιατρευτεί η κόρη του σε μια στιγμή. Έτσι. Πολύ μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν πρέπει να σταματήσουμε. Είπαμε αρκετά.
Δεν ξέρω αν πρέπει να πούνε εσείς κάτι τώρα. Αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, όπως συνήθως κάνουμε. Όλους μας καλεί ο Θεός. Δεν καλεί μόνο τους μοναχούς. Η κλίση μας είναι το βάπτισμα. Δεν είναι μοναχική κουρά, ούτε η χειροτονία. Η κλίση μας είναι το βάπτισμα, δεν είναι. Και το χρήσμα. Και η προσωπική ενεργοποίηση από το πράγμα αρχίζει με τη μετάνοια. Όταν αποκτήσω δηλαδή συνέστηση που έχω κληθεί. Γιατί αυτοί που παντρεύονται δεν πρέπει να αφοσιωθούν και αυτοί δηλαδή. Και αυτοί που παντρεύονται, η προαίρεση είναι μετράει. Αυτή με σημασία έχει πού θα τοποθετηθεί κανένας. Βλέπετε ότι δεν λέει πουθενά στο Ευαγγέλιο ότι κοιτάξτε δύο δρόμους ή πέντε δρόμους ή δέκα δρόμους έχετε. Ναι ή όχι. Είναι ένα κοινό Ευαγγέλιο για όλους. Στις συνθήκες που ο καθένας είναι, που διαλέγει ή που μπαίνει, εκεί μέσα διακρίνει την αλήθεια του θελήματος του Θεού, την αλήθεια της κλίσης του Θεού και την ακολουθεί με όλη τη δύναμή του όσο μπορεί. Δεν είναι μια κατάσταση που σώζει. Έλεος. Δηλαδή, μα ήταν έτσι. Μόλις θα μπαίναμε στο μοναχισμό, στην ιεροσύνη, στην αρχιεροσύνη, θα ήμασταν αμέσως αυτόματα άγιοι. Αλλά δεν βλέπετε να γίνεται έτσι το πράγμα. Καθόλου. Όλα αυτά είναι βήματα τα οποία κάνει κανείς εν διαλόγο μετά του Θεού και πάντοτε. Γενικά το κεφάλαιο περί μετάνοιας, να ξέρετε, είναι τεράστιο, είναι εξάντλητο. Δεν είναι νομική αίσθηση, νομική κατηγορία η μετάνοια. Η μετάνοια είναι μια αίσθηση, πώς να το πω, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που είναι ο ανθρώπινος έρωτας, ο έρωτας. Η αίσθηση μιας απώλειας. Έτσι. Μετά είναι η αίσθηση μιας απώλειας, είναι ότι χάνω αυτόν που με αγαπά, ότι χάνω μια πολυτέλεια ζωής και ύπαρξης. Χάνω κάτι πολύ πλούσιο και μεγάλο, το οποίο χωρίς αυτό δεν μπορώ να κάνω όμως. Καταλάβατε. Δεν είναι η αίσθηση ότι έχω παραβεί το κόκκινο φανάρι και αμάν η τροχέα θα με κυνηγάει και πρέπει... Αυτό είναι μεταμέλεια που έκανε ένα σφάλμα και εντάξει, δε, διορθώνεται. Η μετάνοια, γι' αυτό και βλέπετε μετανοούν και άγιοι που είναι άγιοι. Και γιατί μετανοεί αυτός. Μετανοούμε για αυτή τη βαθιά μας αίσθηση ότι δεν είμαστε του Θεού, ότι έχουμε ένα αρκισισμό, ότι κλεινόμαστε στον εαυτό μας, ότι δεν θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό και τον άλλο άνθρωπο, ότι αυτό το πράγμα είναι το θεμελιώδες πρόβλημα. Έτσι και από εκεί ξεκινάει και η αμαρτία, από αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο θάνατος μέσα μας. Είναι ότι αγαπώ μόνο τον εαυτό μου, να το πω έτσι πολύ, 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 πολύ απλά.